Ειρήνα Παγκράτη, γιατί είχε ένα όχι ωραίο τέλος και αυτή η γυναίκα. Και μια ιδιαίτερη σχέση. Και μια ιδιαίτερη σχέση μαζί. Yeah. Και θέλω να πω ότι ακόμη και η δεύτερη ρόλη σε αυτές τις ταινίες που έχεις κάνει ήταν συγκλονιστική, ρε φίλε. Δηλαδή οι δευτερολίστες και οι ηθοποιοί που είχες. Ναι, ναι. Ήταν καταπληκτικοί όλοι. Δηλαδή... Ήταν επιλεγμένοι. Δεν ήταν τυχαία. Ό,τι κάναμε το επιλέγαμε με πάρα πολύ προσοχή και γι' αυτό είχαν επιτυχία. Η Παγκράτη ήταν αριστούργημα. Ήταν θεία σε ό,τι και αν κάναμε. Έχουν κάνει 2-3 ταινίες μαζί, οι οποίες είναι φανταστικές. Ήταν μια ηθοποιός ντάμα, αλλά εκπληκτική, με πολύ ταλέντο και με πολύ τραγούδι. Θυμάσαι καθόλου τη στιγμή που σου ανακοινώνεται ότι χάνει τη ζωή της εκείνη? Δεν θέλω να αναφερθώ εκεί, γιατί θα κατηγορηθώ όπως έχω κατηγορηθεί. Γιατί? Γιατί έτσι. Θα κατηγορηθήσεις για την Ειρήνα Παγκράτη? Επειδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Ότι δεν τη βοήθησες, δηλαδή? Ότι βοήθησα. Ήθελα να τη βοηθήσω πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, δεν... Όχι, συγγνώμη που επιμένω, απλά δεν έχω καταλάβει γιατί να κατηγορηθείς εσύ για το θάνατο μιας γυναίκας. Γιατί... όταν με είχε πάρει τηλέφωνο η Ειρένα... Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλεις, ωραία. Πάντως να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, νομίζω ότι η Ειρήνα Παγκράτη αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε, ήταν δικιά της επιλογή. Ήταν αυτόχηνας, έτσι. Αυτό δεν ήταν το... Ναι, όμως κάνω λάθος, λέω. Τι πράγμα. Ότι αυτοκτόνησε. Η Ειρήνα Παγκράτη αυτοκτόνησε, αυτό δεν ήταν το πόρισμα. Το πόρισμα δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι από ό,τι έμαθα ότι πνίγηκε μέσα στην μπανιέρα. Μάλιστα. Τώρα πώς πνίγηκε και γιατί δεν το γνωρίζω. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πώς μπορεί να κατηγορηθείς γι' αυτό, ρε Στάθη? Συγγνώμη, έχεις κάνει τόσο καλό. Αυτό να το πω και έξω στον κόσμο. Έχεις δώσει τόσα λεφτά σε κόσμο και κοσμάκι που δεν το ξέρει. Και είναι ένα από τα πράγματα που άσε να το πω εγώ αυτό. Γιατί το έχω μάθει εγώ από την πιάτσα που αυτά τα 25 χρόνια που γνωριζόμαστε και ας μην κάνουμε παρέα. Δηλαδή τι είδα. Βγήκε και είπε κανείς κάτι τέτοιο δηλαδή, για την Παγκράτη. Τώρα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πρώτη φορά μου το λες αυτό. Ναι, δυστυχώς. Γιατί είπα κάποιες αλήθειες.